Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργεια στη Δυτική Μακεδονία από τις έντονες χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Στον Ελγά από το πρωί έρχονται αιτήματα αγροτών για ελέγχους στα χωράφια τους. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι φθορές αναμένεται να είναι περιορισμένες λόγω του μεγέθους χαλαζιού. Κατά περιπτώσεις, πάντως, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη που τα χωράφια θύμιζαν χιονισμένο τοπίο. Χαρακτηριστική η περίπτωση περιοχών στο Δήμο Δεσκάτης. Μέχρι τώρα ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που λειτουργήσε η υπηρεσία, γιατί τα φαινόμενα παρουσιάστηκαν το Σάββατο το απόγευμα. Είχαμε κάποιες προσφορικές αναφορές, ήρθαν ενδιαφερόμενοι στην υπηρεσία αγροτικής ανάπτυξης, μίλησαν με τον υπάλληλο του ΕΛΓΑ και τους έδωσε κάποιες κατευθύνσεις για να γίνουν καταγραφές. Ευτυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε εκτεταμένες ζημιές, διότι τα φαινόμενα περιορίστηκαν σε μια περιοχή που δεν έχει πάρα πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ήταν δασικές οι εκτάσεις και αποφύγαμε τα χειρότερα. Είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά τοπικό το φαινόμενο του χαλαζιού. Αλλού πέφτει και λίγο πιο δίπλα μπορεί να μην πέφτει τίποτα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και ευτυχώς ακόμα οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις με καπνό και κάποιες δεντροκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή δεν επλήγησαν. Μάλιστα. Επιπλέον γίνεται ένα κάλεσμα στους αγρότες που έχουν παρατηρήσει πρόβλημα να απευθύνονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΕΛΓΑ, δηλαδή, γιατί η άμεση ενημέρωση σημαίνει και την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση από τον ΕΛΓΑ. Ναι, από την πρώτη στιγμή του φαινομένου βγάλαμε σχετική ανακοίνωση και όπως σας είπα, κάποιοι ενδιαφερόμενοι ήρθαν σήμερα, έκαναν σχετικές ερωτήσεις και δρομολογείται η καταγραφή.